ειδών εν την ημία. Προς τιμήν του διαβάζει το Ευαγγελικό ανάποδα στέγας δίμα επιπόρους ομιλία του Κυρίου. Στην ομιλία του αυτή ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του να φωτίσουν το φως την ανάρετη ζωή του και το θεοφώτι στο λόγο του. Με τον τρόπο αυτό πολλοί άνθρωποι θα ωφελούνται και θα δοξάζεται το Πανάγαθο Θεός. Ούτων αυσάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων. Όπως είδα στην ημών τα καναέκρα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν τους ουρανείς. Ήθε ας λάμψει το φως της αρετής σας μπροστά στους ανθρώπους και να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιον Πατέρα σας. Η δόξα του Θεού αποτελεί το υψηλότερο, γενέστερο και τελειότερο κίνητρο που θα μπορούσε να έχει ο άνθρωπος για κάθε λόγο ή πράξη του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε ουνεστείεται, είτε πίνεται, είτε τι πείτε, πάντα εις δόξαν Θεού πείτε. Το να κάνει κάποιος ό,τι θέλει και όπως το θέλει αποτελεί αποθέωση του ατομισμού και του συμφέροντος. Το να προσέχει τη γνώμη του κόσμου και το τι θα πούν οι άλλοι φανερώνει με προξυγεία την τραγική ελευθερία. Τον ενεργεί όνομος ανάλογα με το τι θα συντελεστεί περισσότερο στη δόξα του Θεού και σωτηρία των αδελφών του. Αυτό καταξιώνει τον άνθρωπο γνήσιο παιδί του ουρανίου πατέρα και πώς συντελεί ο άνθρωπος στη δόξα του Θεού με την καθαρή φωτεινή αγία ζωή του. Διότι είναι εμφανέρωση της κάρτας του Θεού ότι μέσα στον αμαρτωλόμενο κόσμο υπάρχουν πιστά και αφουσιωμένα παιδιά του. Η θαυμαστή διδασκαλία του Κυρίου προχωρούσε πολύ περισσότερο από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και φώτιζε νέες τυχές στη ζωή του ανθρώπου. Όμως δεν καταργούσε την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, μη νομίσετε ότι ήρθαν καταλύσετε τον νόμο του προφήτα. Ούχ ήρθαν καταλύσετε αλλά πληρώσε. Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω και να κυρώσω τον ηθικό νόμο του Μωυσή ή τη διδασκαλία των προφητών. Δεν ήρθα να καταργήσω αυτά αλλά να τα σπληρώσω και να τα παραδώσω τέλεια. Και πράγματι συγκλήρωσε τον νόμο Θείος διδάσκαλος. Ο νόμος καταπολεύει την πράξη της παραπάντειος. Ο Χριστός καταπολεύει την αρχή αποδεικνύει σε κάθε επαγγελματή. Ο Κύριος όχι μόνο καταδικάζει το φόνο, αλλά και την αρχή αποδεικνύει σε αυτό το έγκλημα. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν απαραίτητη, διότι η παιδαγωγός ημών διέκονε εις Χριστόν. Μας βοήθησε να οδηγηθούμε στον Χριστό. Παρέμεινε όμως να τελείς αν ο Κύριος δεν συμπήρωνε με τέτοια αποκάλυψη την Καινή Διαθήκη. Έτσι και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη υπάρχουν σε αδιάστροφη ενότητα. Ο νόμος του Θεού έχει κύριο και χρονικό και αιώνιο. Αυτό ακριβώς είπε στη συνέχεια ο Κύριος. Αμήν καρδέχω ημίν, έως αν παρέχει ουρανός και η γη, η όρθε μη εν κεραία ομοί παρέλθει από τον νόμο. Αληθινά σας λέω και με κάθε επισημότητα σε διαβεώνω, ότι όσο παραμένει δεν καταστρέφεται ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα, ούτε δηλαδή πιο μικρή από τις εντολές δεν θα παραπέσει από τον νόμο και δεν θα χάσει ο το Κύριος της. Λένε μερικοί ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε σε αρχή γλώσσα, ότι τάχα δεν εφαρμόζεται σήμερα. Ο Λόγος του Θεού όμως ποτέ δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει και να ισχύει. Επειδή ο Θεός είναι τέλειος, τέλειος είναι και ο Λόγος του και το τέλειο δεν δέχεται βελτίωσης και αναγκές. Εμείς οφείλουμε να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε νοοτροπία για να προσαρμοστούμε στον νόμο του Θεού και όχι να προσπαθούμε να φέρουμε τον νόμο του Θεού στα μέτρα μας. Αυτή την ακρίβεια στην ορθή πίστη και ζωή φανέρωσαν έργο και λόγο οι Άγιοι Πατέρες που σήμερα εορτάζουμε.
φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, διατύπωσαν την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο το θεμελιώδες δόγμα για την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και έτσι απέδειξαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι χθες και σήμερον αυτός και εις τους αιώνας.